κάθε βιβλίο μου περιέχονται κομμάτια της καρδιάς μου. Θα σας αφιερώσω το καινούριο μου ποίημα που έγραψα για σας πριν λίγες μέρες με τον τίτλο «Κύματα του ποιητή». Κύματα του ποιητή. Υπάρχουμε στις στιγμές. Με λαχτάρα αγκαλιάζουν το μέλλον των αναμνήσεών μας συμπνοές. Εκεί που η ζωή τρέχει σαν παραμύθι, όλα συνθέτουν το κλίμα ζωή. Στο σύμπαν του έρωτα θάλασσες, ωραίες όλες οι ωραίες μουσικές, μυρωδιές του κόσμου, χρωματισμοί στα δάχτυλα τα νέμου. Στορίζοντα τα γνάτια, θάμπος εμορφιάς και πάθη, σπίθες υποσχέσεων φωτιάς και πάλι. Αγέρι, τι θα πει σε κάθε φύσημα? Ξέμπαρκα καράβια τα νιάτα, ο ήλιος, τα κύματα, τι λένε στο σιωπηλό παραλήρημα της εποχής? Ως πότε θα ψυχοραγούν στις πληγές της ευτυχίας στις στιγμές? Πόσες μοναξές και αγωνίες σε μάτια, πόσος αναπόφευκτος πόνος, κινησμένες συνειδήσεις, γεύση πίκρας και παραπόνου. Η άσπαρτη ανάγκη στα πορεία. Η φλόγα της φύσης απ' την αβολή η χαρά των αισθήσεων. Στις ρογμές καρδιάς το αίμα φυτρώνουν τριαντάφυλλα. Γλυκά χαμόγελα ξεγλιστρούν από πολύτιμα δάκρυα. Ρουφάμε την κάθε μέρα της ζωής που σεριανίζει το άρμα της στις στράτες του ονείρου με λούλουδα και αγκάθια. Ζωή και θάνατος σε κύκλο αφύρου κρέμονται στον ίδιο κλόνο που τεινάζονται σε έπαλα ψυχές. Στους πανσέλινους χρόνους διαβατάρει και ελπίδα προσμονής λιγμή. Άστρα ταξιδιώτες είμαστε που μας φιλοξενεί η γη. Ευγνωμοσύνη ηλιοφόρης σκέψης κάθε εμπειρίας καρπίζουν το βαθύτερο νόημα όταν θίζουν τα συναισθήματα. Οι αξίες μας, τις μάχες μας επιλέγουν που κερδίζονται εσωτερικά. Εσύ, εσύ πώς καλοποιείς την ύπαρξη? Με ποιο οξυγόνο εξασφαλίζεις την επιβίωσή σου? Τι γεύτηκε στο κάλεσμα που δεν ήταν διαφωνία ενός συνόλου? Μπροστά στη γνώση, την άγνοια και στο φόβο των επερχομένων, ποια η υποχρέωσή σου? Δικαιώματα κοχυλιών στην ακτή, ήχος αλήθειας, πόθων ελευθερίας, περιεκτικότητας διαφάνεια, αγάπη, η απόλυτη μέσα μας νιρβάνα, η λαρή άβρα κοινής πίστης στο δέος, στο θείο φως της απλότητας, εκεί που υψώνεται η ανθρωπιά, απ' τα μπουκέτα φιλίας, ανοίγει ο ουρανός, ζεστή αγκαλιά. Είναι από τις εκπλήξεις της βραδιάς. Εδώ ο μουσικός του τέλης μας, ο εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Ηλίας Αριώτης, ένα μέρος του ποίηματος της Μέρη Σουλή, το έχει μελοποιήσει. Να το ακούσουμε. Ηλία, σε ακούμε. Θα ήθελα να πω, συγγνώμη, πριν το ακούσω, ότι είναι άμετρα, δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει ρήμα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μελοποιηθεί κάτι τέτοιο. Επειδή εγώ όμως έχω την τρέλα να μελοποιώ τέτοια πράγματα, θα πρέπει να πω στην κυρία Μέρη ότι μόλις εχθές το μελοποίησα. Πραγματικά μόλις εχθές. Οπότε. Είναι το δώρο σου, Μέρη. Υπάρχουμε στις στιγμές με λαχτάρα αγκαλιάζουν το μέλλον των αναμνήσεών μας οι γνωρές. Εκεί που η ζωή τρέχει σαν παραμύθι, όλα συνθέτουν το ποίημα ζωή. Στο σύμπαν του έρωτα θάλασσες, όλες ωραίες μουσικές, μυρωδιές του κόσμου, χρωματισμοί στα δάχτυλα.
του ανέμου. Στου ορίζοντα τα γνάδια θάμπωσε μορφιάς και πάθη. Σπίθες υποσχέσε ορφωτιάς και πάλι. Αγέρι, τι θα πει σε κάθε φύσημα, ξέμπαρκα καραβιά τα νιάτα. Ο ήλιος τα κύματα τι λένε στο σιωπηλό παραλήρημα της εποχής. Ως πότε θα ψυχοραγούν στις πληγές της ευτυχίας οι στιγμές. Υπάρχουμε στις στιγμές με λαχτάρα αγκαλιάζουν το μέλλον των αναμνήσεων μας οι πνοές. Εκεί που η ζωή τρέχει σαν παραμύθι.